Κύριε Καμπουράκη, θα μου επιτρέψετε, επειδή γίνεται όλη αυτή η συζήτηση και συζητάμε τώρα πώς θα διαπραγματευτούμε για το χρέος, τι θα κόψουμε, πώς θα το κόψουμε, αν θα πάρουμε αναστολές, αν δεν θα πάρουμε. Δεν ακούω κανένα συζητάει και εγώ εκεί ήθελα να δώσω το βάρο. Πώς θα ανασυγκροτήσουμε τον παραγωγικό μας ιστό, πώς θα αυξήσουμε τις εισαγωγές. Δεν έχουμε επιστρατηγικό σχέδιο επενδύσεων στη χώρα. Ο χρόνος που θέλουμε να κερδίσουμε και τα κουρέματα. Ναι, αλλά καθίστε να δούμε μετά, θα ανακοινώσουμε τα ομόλογα πρώτα. Ο χρόνος που θέλουμε και τα κουρέματα. Μα ο χρόνος αυτός τρέχει. Η κυβέρνηση έχει παρουσιάσει έργο. Εμείς έχουμε σχέδιο. Τόσο χρόνο δεν το έχει παρουσιάσει. Αφήστε με λίγο να ολοκληρώσω, κύριε Παπαμίκου. Ναι, αλλά μην λέτε ψέματα. Δεν λέω κανένα ψέμα και σας παρακαλώ πολύ, δεν το αποδέχομαι αυτό από εσάς. Το σχέδιο, αν υπήρχε, θα είχατε συγκεκριμένα σχέδια. Ποια ήταν η σοβαρή επένδυση που ήρθε στη χώρα. 118. Ποια ήταν η σοβαρή επένδυση που ήρθε στη χώρα. Σας λέω ακριβώς. Με ρωτήσατε. Έχει 118 εταιρείες, η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Έχει διαλυθεί. Δεν λαϊκίζω καθόλου. Έχει διαλυθεί. Ένα σοβαρό χώρο, μην λαϊκίζετε. Είμαστε πολύ σοβαροί και με την ίδια σοβαρότητα σας απευθύνομαι. Και αφήστε με να σας πω. Έχει διαλυθεί η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Δεν δημιουργήθηκε κανένα σταθερό πλαίσιο. Και δεν ακούμε και από το ΣΥΡΙΖΑ ποιο είναι το σχέδιο για να δημιουργηθεί αυτό το σταθερό πλαίσιο. Λοιπόν, όταν ζητάμε λοιπόν προς τους έξω να μας κόψουν το χρέος, να μας δώσουν αναστολή, θα πρέπει να παρουσιάσουμε κάτι από την άλλη πλευρά, να πούμε κάντε το αυτό, γιατί εμείς έχουμε αυτή την προοπτική με βάση αυτό το σχέδιο. Δεν είναι οι ευθύνες όλες απ' έξω. Ας σκεφτούμε και εμείς τι έχουμε κάνει και η παραλήψη είναι τεράστια. Είναι σχετικό αυτό. Είναι σχετικό, αλλά σχετικό είναι σημαντικό. Διότι η Νέα Δημοκρατία σου λέει: εγώ θα απελευθερώσω, θα κάνω ελαστικότερες στις εργασιακές σχέσεις, θα απελευθερώσω το πλαίσιο, θα απελευθερώσω τα επαγγέλματα για να μπορέσει ο ιδιωτικός τομέας και οι ξένοι επενδυτές να έρθουν και σε ευνοϊκό περιβάλλον. Το πρόβλημα να των επενδύσουν, κύριε Καμπουράκη. Και ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι παιδί αυτά πρέπει να τα κάνει το κράτος. Μα το πρόβλημα για τις επενδύσεις, κύριε Καμπουράκη, δεν είναι το μισθολογικό κόστος. Λέτε εσείς. Ναι, αυτό λέμε εμείς, ότι δεν είναι το μισθολογικό κόστος το πρόβλημα για τις επενδύσεις. Τέλος πάντων, λοιπόν, δύο λεφτά. Ζητάμε μόνο αυτό το περίφημο Brexit, τέλος πάντων, το οποίο ξαναπεί.